Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο γύρω από το αγαπημένο μας θέμα, τη γαλλική καρτομαντία. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δερζιώτης, παρακολουθείτε το κανάλι Κωνσταντίνος στο YouTube. Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για τη μέθοδο Le Petit Lenormand, δεν έχετε παρά να μπείτε στην ιστοθέση cartomancy.egoutsalon.com και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ή να διαβάσετε περισσότερες αναρτήσεις εκτός των βίντεο στο YouTube, μπορείτε να μπείτε στο Facebook στην ομάδα Συστήματα Καρτομαντίας και στη σελίδα Χαρτομαντία Lenormand. Στο σημερινό βίντεο θα δείξουμε ένα ρίξιμο το οποίο εμεινεύεται με την τεχνική ανοιχτής ανάγνωσης, μια τεχνική που έχουμε δείξει από αυτό το κανάλι και πιστεύω ότι όλοι έχετε εξοικειωθεί όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο μου. Μια τεχνική λοιπόν της γαλλικής σχολής των καρτών ταρό της Μασσαλίας. Η δέσμη που θα χρησιμοποιήσω είναι η Ancien Tarot de Marseille από τις εκδόσεις Grimaud, μια δέσμη την οποία έχουμε κάνει παρουσίαση και την έχουμε δείξει και σε πολλά βίντεο. Λοιπόν, πριν από μερικές ημέρες παρακολουθούσα διάφορες σελίδες και βρήκα σε αυτές μια δέσμη καρτών μαντίας εξαφανισμένη, σπάνια, την οποία κάποιος πωλήσε υψηλή τιμή. Και σκέφτομαι λοιπόν να μπω στη δημοπρασία και να κάνω μια προσφορά. Επειδή όμως ήταν υψηλό το κόστος και αναμενόμενα είναι υψηλό το κόστος για μια σπάνια δέσμη, αποφάσισα να ρωτήσω τις κάρτες ταρό της Μασσαλίας, οι οποίες είναι συγγενικές σε ό,τι αφορά το σύστημα με το σύστημα που θέλω να αγοράσω, εάν αξίζει όντως να προβώ σε αυτή την κίνηση να αγορά αυτή της ακριβής δέσμης. Έχω 4 κάρτες λοιπόν στο ρίξιμο και κατευθείαν καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ένα ρίξιμο ανοιχτής ανάγνωσης. Πριν σας πω τη δική μου ερμηνεία, να πω ότι στην ομάδα Συστήματα Καρτομαντίας έβγαλα μια φωτογραφία, ανέβασα την ιστορία και την ερμηνεία τη δική μου και ζήτησα τη συμβολή και άλλων μελών. Και μου έχουν απαντήσει 2 άτομα. Η κυρία Κατερίνα μου λέει ότι με πρώτη κάρτα τη Σελήνη και δεύτερη τον Αυτοκράτορα ανάποδα, θα έλεγα όχι, πολύ σωστά, όχι ακόμα, πολύ ωραία. Ίσως τη βρεις αργότερα σε καλύτερη τιμή από αυτή που τη βρήκες τώρα. Και αμέσως το ίδιο λεπτό η Μαρίλη γράφει σχεδόν το ίδιο πράγμα, όχι, περισσότερο συντριγκάρει κάτι που είναι άγνωστο για το πνευματικό σου μονοπάτι, ερμηνεύει τη Σελήνη, αλλά οικονομικά δεν αξίζει ή δεν έχει πρακτική αξία, ερμηνεύει τον βασιλιά των δυναρίων αντιστρόφους. Θα δεις ότι στην πορεία πως είναι μια επιπόλαιη κίνηση ή η προσοχή σου στραφεί σε κάτι άλλο, εννοεί τον ακόλουθο των ράβδων. Οι 2 τελευταίες κάρτες, ο ακόλουθος των ράβδων και η πάπισσα λοιπόν, δείχνουν πως αν περιμένεις λίγο, η πάπισσα εδώ, θα παρουσιαστεί μια άλλη ευκαιρία. Πολύ ωραίες οι ερμηνείες τους. Για να δούμε όμως τι θα έλεγα εγώ. Στην πρώτη κάρτα της Σελήνη βλέπουμε ότι αυτή η δέσμη είναι πραγματικά κάτι που μπορεί να αναπτύξει τη διέστηση και να με καλύψει συναισθηματικά. Η Σελήνη εδώ πέρα δεν είναι αντίστροφα για να τη δούμε ως αρνητική κάρτα, ούτε έχει δίπλα της κάποια αρνητική κάρτα. Συνεπώς έχουμε ανάπτυξη της διέστησης και τέλος πάντων συναισθήματα πληρότητας ή κάτι που ήθελες να το βλέπεις να πραγματοποιείται. Πράγματι είναι μια δέσμη που ήθελα εδώ και 3 χρόνια να αποκτήσω. Η δεύτερη κάρτα όμως, ο βασιλιάς των δυναρίων αντιστρόφος, ο οποίος έχει στάσει ποδιών ιδία με το Αυτοκράτορος, κάτω στα ρότ της Μασσαλίας, δείχνει ότι αυτή η κίνηση θα σε πληγώσει οικονομικά, αλλά και ότι δεν θα είναι αρκετά πρακτική για εσένα αυτή η δέσμη στην παρούσα φάση. Την παρούσα φάση δείχνει και ο ακόλουθος δίπλα. Συνεπώς, η κάρτα εδώ η δεύτερη είναι αρκετά αποθαρρυντική και σε ό,τι αφορά την πρακτικότητα της χρήσης της δέσμης, και όσο ό,τι αφορά τα οικονομικά. Η τρίτη κάρτα τώρα, ακόλουθος των ράβδων, δείχνει ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι με το οποίο δεν θα έχεις το χρόνο να ασχοληθείς τώρα. Ή είναι μια νέα κίνηση που την θέλεις, την αγαπάς, σε παθιάζει. Τέλος πάντων, κάτι που επιθυμείς, μας το λέει και η Σελήνη αυτό, αλλά μπορεί να μην μπορείς εύκολα να το χειριστείς. Η τέταρτη κάρτα εδώ, που είναι πιο κοντά στον ακόλουθο, και ο ακόλουθος πηγαίνει προς την τέταρτη κάρτα, δείχνει ότι τελικά αυτή η κίνηση να κάνεις απερίσκεπτη ίσως να αξίζει τον κόπο με την πάπισσα. Αλλά η πάπισσα όμως δείχνει και καθυστέρηση. Σου λέει να περιμένεις. Δηλαδή
Ναι, μεν μπορείς να την αγοράσεις τώρα και να έχεις κάποια ωφέλη, όχι άμεσα, μακροπρόθεσμα, γιατί δεν θα τη χρησιμοποιήσεις τώρα, ή μπορείς να περιμένεις μέχρι να εμφανιστεί κάτι καλύτερο. Αυτό ακριβώς που γράφουν και οι δύο κοπέλες. Τώρα να δούμε το ρίξιμο με την τεχνική της ανοιχτής ανάγνωσης και θα δείτε πόσο εύκολη είναι η καρτομαντία με τις κάρτες ταρό της Μασσαλίας, αυτό το υπέροχο σύστημα. Το σύστημα που όλοι αγαπάμε και όλοι εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, να δούμε τώρα ότι ο ακόλουθος των ράβδων, ο οποίος κοιτά την πάπισσα, η πάπισσα δείχνει και μια πνευματική γνώση, είναι η μία πλευρά του ρηξίματος και η άλλη πλευρά του ρηξίματος είναι με τον βασιλιά των δυναρίων. Ο βασιλιάς των δυναρίων, που είναι ο πιο πρακτικός τύπος, βρίσκεται αντίστροφα, άρα έχουμε κάτι πρακτικά αποθαρρυντικό, και γυρίζει πλάτη και δεν κοιτάζει καθόλου την επιθυμία του βασιλιά, του ακολούθου των ράβδων. Συνεπώς, από τη μία πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, έχουμε την επιθυμία σε ό,τι αφορά κάτι που μοιάζει αληθινό και έχει σχέση με την ανάπτυξη μυστικισμού, μύσης, μαντικών δεξιοτήτων, που είναι αυτή η δέσμη. Από την άλλη πλευρά όμως, ο βασιλιάς των δυναρίων είναι άκρος αποθαρρυντικός και γυρίζει την πλάτη σε μια τέτοια κίνηση. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε. Το δεύτερο που θέλω να δείτε είναι ότι η πρώτη κάρτα έχει δύο σκύλους που γαυγίζουν και όντως έχουμε πανσέλινο. Συνεπώς, οι δύο σκύλοι που γαυγίζουν κάτω από την πανσέλινο μπορεί να είναι οι επιθυμίες του ανθρώπου που θέλει να αγοράσει αυτή τη δέσμη, και ο βασιλιάς με την κίνηση του χεριού που κάνει μαζεύει αυτά τα σκυλιά. Άρα είναι σαν να σου λέει ηρέμησε, μείωσε λίγο τις επιθυμίες σου για να έχεις πρακτικά αποτελέσματα αργότερα με την πάπισσα. Επίσης μια λεπτομέρεια που είδε η Μαρίλη, η καραβίδα με το κεφάλι του βασιλιά των δυναρίων βρίσκονται στο ίδιο ύψος. Και να το πάμε λίγο παραπέρα. Εάν κάποιος θέλει να δει τις άκρες της καραβίδας με τις άκρες του μουσιού του βασιλιά των δυναρίων, το οποίο είναι λευκό, ουδετερότητα λοιπόν, μπορεί να καταλάβει ότι από το μπλε πάμε στο άσπρο, άρα από κάτι συναισθηματικό πάμε σε κάτι ουδέτερο. Συνεπώς, θα πρέπει να κρίνεις δίχως συναισθηματισμούς μια τέτοια κίνηση και αγορά. Και εφόσον υπάρχει έλλειψη πρακτικότητας και ακόλουθος δίπλα, όχι κάποιος υπότης ή κάποια βασίλισσα ή κάποιος βασιλιάς, αποφεύγουμε την αγορά αυτής της δέσμης. Και έτσι ερμηνεύουμε με την τεχνική της ανοιχτής ανάγνωσης. Ναι, υπάρχει και ένας αντίλογος εδώ. Η πάπισσα με τον ακόλουθο σκέφτονται πολύ έντονα στα κρυφά να προβούν σε αυτή την αγορά, γιατί κοιτάζονται και στα μάτια. Και μάλιστα η πλευρά του βιβλίου με τη ράβδο του ακολούθου ταιριάζουν, ενώνονται. Άρα αυτό όντως μπορεί να είναι κάτι πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο για μελέτη και να είναι κάτι που να σου αρέσει. Συνεπώς εδώ οι κάρτες δεν είναι ακριβώς 100% αρνητικές, αλλά αν δούμε την αρχή και πώς κινεί ο βασιλιάς των δυναρίων το χέρι του, τελειώνει εδώ το ρίξιμο και η απάντηση είναι αρνητική. Αυτά ήθελα να σου πω αγαπητοί φίλοι, άλλο ένα μάθημα ανοιχτής ανάγνωσης με τις κάρτες ταρό της Μασσαλίας έφτασε στο τέλος του. Εύχομαι να το απολαύσατε και να το κατανοήσετε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.